Ο Γιώργος, ο Παναγιώτης και οι φίλοι τους είναι μια παρέα εφήβων του νησιού μας. Παιδιά της ΚΟ, παιδιά με ευαισθησίες, με άποψη και διάθεση για προσφορά στην κοινωνία μας. Εδώ και μήνες στον ελεύθερο τους χρόνο παλεύουν με τη βοήθεια επαγγελματιών του νησιού να καθαρίσουν και να επισκευάσουν διάφορα σημεία του εγκατελειμμένου ιστορικού γηπέδου Ανταγόρα. Αξίζει να τους ακούσουμε και να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους, γιατί οι νέοι μας αξίζουν την εμπιστοσύνη μας. Λοιπόν, και οι τρεις είστε παιδιά έτσι με πραγματικά έντονες αναζητήσεις, αθλητές και γενικότερα είστε ενεργοί πολίτες αυτού του νησιού. Πήρατε μια πρωτοβουλία από μόνοι σας εδώ να φτιάξετε ό,τι μπορείτε εδώ στο παλιό στάδιο Ανταγόρας. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτές οι κινήσεις οι οποίες έχετε κάνει. Καταρχάς είμαστε εδώ από το Πάσχα περίπου. Το πρώτο που κάναμε ήταν φέραμε έναν άνθρωπο τον οποίο τον πληρώσαμε να κόψει τα χόρτα. Εσείς σαν παιδιά πληρώσατε κάποιον. Εθελοντές, ναι. Είμαστε σαν εθελοντές εδώ, βάψαμε τα κάγκελα όπως βλέπετε. Δηλαδή κάνουμε διάφορα. Πότε προλαβαίνετε ενώ είστε μαθητές του σχολείου? Μετά το σχολείο πάντα. Διαβάζουμε, πηγαίνουμε στα φροντιστήρια και μετά με το που τελειώσουμε ερχόμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε. Πού βρήκατε αντίδια από το Χαρτζηλίκι, σας βρήκατε ας πούμε τις εμπογές και κάποιον άνθρωπο να πληρώσετε, πώς τα καταφέρετε? Κυρίως από τους γονείς μας, μας δώσανε και εκείνοι λεφτά και εμείς ό,τι είχαμε και πήγαμε και στη γειτονιά μας εκεί και μας ενίσχυσε οικονομικά κάπως. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκινητικό. Τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε έτσι, Γιώργο, πες μου εσύ, να πάρετε αυτή την πρωτοβουλία, τι είναι αυτό που έτσι σας κίνησε την... Καταρχήν, εμείς είμαστε μέσα στο στάδιο εδώ πέρα. Ο Παναγιώτης ήρθε τους τελευταίους 6 μήνες. Εγώ είμαι 2 χρόνια μέσα εδώ. Τώρα, όπως μπορώ να είμαι. Ξεκινήσαμε γιατί και παλιότερα παίζαμε μέσα σε αυτό το στάδιο ως αθλητές, δηλαδή ποδόσφαιρο. Και έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το χώρο. Και ειλικρινά η κατάσταση ήταν πάρα πολύ άσχημη. Δηλαδή και πιο πριν. Δηλαδή, σε σχέση με τώρα, πριν 6 μήνες ήταν σε άθλια κατάσταση το στάδιο. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί από την αγάπη μας στο στάδιο. Ξεκινήσαμε μόνοι μας, με δικιά μας εργασία να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βλέπω ότι έχετε κουρέψει και τα χόρτα εδώ. Τα χόρτα είναι το πιο εύκολο από όλα όσα έχουν γίνει. Τι άλλο έχετε κάνει? Το σημαντικότερο μέσα σε αυτό το στάδιο είναι η ανακαίνιση του κτηρίου εκεί πέρα, αν μπορείτε. Εννοείται το δωματιάκι εκείνο? Ναι, το κηλικείο. Ήταν κηλικείο, το οποίο έχει χτιστεί γύρω στο 1980. Όταν το πήραμε εμείς το 2018 ήταν πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή ελενίτ από πάνω. Βάλατε και ελενίτ, βάλατε, βάψατε. Τα ελενίτ φύγανε λόγω, ήταν καρκινογόν. Ήταν το πρώτο πράγμα που μας είπαν όταν μιλήσαμε με τον Δήμαρχο. Είχαμε πάει στον Δήμαρχο. Τα αλλάξαμε και βάλαμε μονωτικό πάνελ. Και όλα αυτά τα χρήματα πού τα βρήκατε, που είστε μαθητές? Κάποια πράγματα από όλα αυτά είναι δωρές. Δωρές από διάφορους δικούς μας ανθρώπους οι οποίοι μας βοήθησαν και μας ενίσχυσαν. Ας πούμε, αυτό πρέπει να αναφέρω. Όλη η τοποθέτηση των ελενίτ, τα καινούργια δοκάρια, όλα αυτά μπήκαν από τον Παπαγρίλη, τον κύριο. Πατέρα. Τον πατέρα, τέλος πάντων. Ναι. Ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ εδώ πέρα. Ήταν παπάς και λειτουργεί ο άνθρωπος και ερχόταν εδώ πέρα όταν τελείωνε και έβαζε. Και σας βοηθούσε, μπράβο. Και μας βοηθούσε πάρα πολύ. Σήμερα είχατε και μία συνάντηση εδώ με αφορμή τον αγιασμό του Φίβου με την αντιδήμαρχο, την κυρία Σέβη Βλάχου, και της μεταφέρετε κάποια αιτήματα για να τα κοιτάξει σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Μας πείτε γι' αυτό, Παναγιώτη, εσύ μίλησες με την κυρία Βλάχου? Ναι, ναι. Τι ακριβώς μεταφέρατε? Της είπα ότι έχουμε δώσει τα στοιχεία μας στη γραμματεία του Δημάρχου, έτσι ώστε να κανονίσουμε ένα ραντεβού. Με τον καινούριο Δήμαρχο, γιατί με τον πρώην Δήμαρχο είχαμε κλείσει ραντεβού και συνεννοηθήκαμε. Τώρα περιμένουμε να δούμε. Να κλείσουμε ένα ραντεβού. Να κανονίσετε μια συνάντηση. Mm-hmm, ναι. Αυτό είναι ένα μεράκι, μια αγάπη για αυτό το γήπεδο. Εννοείται, εννοείται. Εγώ, ας πούμε, κοιτούσα φωτογραφίες τότε του 50, του 60, που ήταν γεμάτος ο κόσμος εδώ και με έπιασε έτσι μια βαθιά συγκίνηση και θα ήθελα να το ξαναδώ να γεμίζει με κόσμο, έτσι να έρχονται τα παιδιά να παίζουν, να τρέχουν, να αυτό. Είναι και σένα μια έτσι φιλοδοξία, ναι. Σου αυτή, ένα στόχος. Και βέβαια, εγώ είμαι εδώ τους τελευταίους 2 μήνες περίπου και μόλις έμαθα τα παιδιά είναι εδώ πέρα στο στάδιο, βοήθησα και βέβαια. Και όπως είπαν και τα παιδιά, τρομερή δουλειά, θέλουμε να δούμε και βέβαια πάλι το στάδιο γεμάτο ή όσο γίνεται. Το πράγμα είναι βέβαια, αυτό είναι δύσκολο, κυρία Μαρία, γιατί λόγω του ότι υπάρχει το καινούριο και λόγω του ότι προσφέρει πολλά παραπάνω πράγματα από όσο θα μπορούσε να προσφέρει αυτό, χλωοτάπητας και είναι και φυσικός χλωοτάπητας, κάτι παραπάνω. Αυτό το συγκεκριμένο γήπεδο οφείλεται η εγκατάλειψη του συγκεκριμένου γήπεδου κυρίως στο πάνω.
Οι εγκαταστάσεις δηλαδή δεν επαρκούν σε σχέση με τα δεδομένα της εποχής. Είναι όμως μια ανησυχία εσάς της νεολαίας να το δείτε να ξαναζωντανεύει όπως και πολλών άλλων συμπολιτών μας. Έτσι, ναι. Έτσι βέβαια. Έτσι, γιατί δεν είναι ένα απλό στάδιο, είναι ένα στολίδι το οποίο εάν ήταν φτιαγμένο θα ήταν... Άρα φαντάζομαι αυτό θα μεταφέρεται στον νέο δήμαρχο. Εννοείται. Εννοείται. Θέλουμε να του πούμε μήπως μας βοηθήσει και εκείνος όσο μπορεί, γιατί θέλουμε να το δούμε να τελειώνει. Είναι ένα στάδιο το οποίο έχει περάσει πολλά και με το μεταναστευτικό και με το σεισμό και με το ένα με το άλλο. Και εμείς αποφασίσαμε να το αναστήσουμε κάπως. Εμείς θα είμαστε εδώ για να αναδείξουμε και την συνάντηση που θα έχετε με τον Δήμαρχο και γιατί όχι αυτή η ανησυχία σας πραγματικά να πάρει σάρκα και όστα. Ναι, μπράβο, παιδιά. Να μεταφέρουμε κάτι. Βεβαίως και να μεταφέρουμε. Το κύριο μας αίτημα στο νέο Δήμαρχο, στον κύριο Θεοδόση Νικηταρά, είναι η ρευματοδότηση του συγκεκριμένου κτίσματος. Η ρευματοδότηση, δηλαδή όπως μπορεί, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα με το σύστημα εδώ πέρα του κλειστού. Γνωρίζουμε ότι οι ασφάλειες του δεν σηκώνουν πολλά. Ας πούμε, σήμερα είχαμε μία συνάντηση και μία ομιλία με τον συντηρητή του κλειστού, ο οποίος μας είπε ότι ούτε καν οι προβολείς δεν μπορούν να ανάψουν. Λόγω αδυναμίας, τα κτίσματα στην άκρη έχουν τραβήξει όλη την ενέργεια και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, άσχετα που είναι και παλιότερες τεχνολογίες και χαλάνε πάρα πολύ ρεύμα. Θα προσπαθήσουμε εμείς με οποιονδήποτε τρόπο να μπορέσουμε να βάλουμε ρεύμα στο συγκεκριμένο χτιριάκι. Όταν, γιατί αν δεν κάνω λάθος, από το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ψηφιστεί να φτιαχτεί το στάδιο. 2018. Το 2018 ψηφίστηκε και ακόμα να το δούμε. Ελπίζουμε να γίνει. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, λοιπόν, σε περίπτωση που κάποια στιγμή φτιαχτεί το στάδιο και από τη Δημοτική Αρχή, γιατί εμείς τι είμαστε εδώ πέρα. Είστε όμως νέοι με ανησυχία και αυτό είναι ενθαρρυντικό και για εμάς τους μεγαλύτερους. Να σας πω το εξής, εμείς όπου βλέπαμε ότι μπορούσαμε να βοηθήσουμε πάντα. Βοηθώ. Και τους συνανθρώπους μας και αν μπορούσαμε να, ας πούμε, να φτιάξουμε κάποιο κτίριο το κάναμε. Μπράβο, από πρωτοβουλία παιδιά, δικιά μας. Πραγματικά. Είναι ωραίο πράγμα να έχετε τον εθελοντισμό ως τρόπο ζωής. Γιατί από ό,τι βλέπω, το ναι, έχετε τρόπο ζωής. Και έτσι? Βέβαια. Ναι. Ένα πιστήριο της δουλειάς μας είναι όλα αυτά που βλέπετε εκεί πέρα. Όλα αυτά τα έχετε μαζέψει. Τα πόρτα εσύ και τα χώματα είναι κουβαλημένα και από τα χέρια μας καρότσι-καρότσι. Δηλαδή έχουμε έχετε επικοινωνήσει με την υπηρεσία καθαριότητας να τα πάρει. Έχει ήδη μία φορά η υπηρεσία καθαριότητας με το μεγάλο το φορτηγό και έχει αδειάσει το χώρο αυτό. Αυτά έχουν μπει εκεί πέρα τους τελευταίους τρεις μήνες. Μάλιστα. Είναι καινούργια δηλαδή, έτοιμα για να τα πάρει η υπηρεσία καθαριότητας. Έτοιμα για να τα πάρει. Πολύ.